Εδώ και ένα χρόνο που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και που πολύ σωστά νομίζω σαν περιφέρεια Κρήτης μπήκαμε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί πάρα πολλές φορές τα έχουμε πει στον αέρα, ότι καταθέσαμε και επίσημη πρόταση στο Υπουργείο. Mm-hmm. Ήδη έχουμε βάλει το πρόγραμμα στο προχθεσινό εκτελεστικό συμβούλιο του ΑΡΕΠΟ να γίνει μια συνάντηση πριν τη Γενική Συνέλευση, γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η Γενική Συνέλευση πλέον του ΑΡΕΠΟ, να γίνει μια συνάντηση με τους ευρωβουλευτές της Βρυξέλλες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τεθεί από κοντά πλέον το θέμα της επισήμανσης των τροφίμων, να δούμε, ειλικρινά σας λέω, θέλω να δούμε, όντως το έχουν δει, όντως το έχουν κουβεντιάσει ή έρχονται σιγά σιγά οι χώρες και μας προτρέπουν από μόνες τους, γιατί σιγά σιγά, όπως αναφέρει και ένα δημοσίευμα σήμερα, έχουν γίνει συμμαχίες και παίρνουν τυποποιητές και λένε εμείς θέλουμε να βάλουμε το σύστημα Nutri-Score. Το ξέρετε ότι έχει γίνει αυτό και στην Κρήτη και μάλιστα έχουν χαθεί αγορές ήδη επειδή δεν έχουν αυτό το σύστημα επισήμανσης χρησιμοποίησης. Άρα λοιπόν μιλάτε για παιχνίδι κάτω από τη μέση ή με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Όπως ακριβώς το λέτε, είναι χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Νομίζω ότι υπάρχουν συμμαχίες, όπως η Ελλάδα έχει κάνει συμμαχίες, έχει κάνει μάλιστα. Και η Γαλλία πάνω σε αυτό. Και είμαστε γενικά, δηλαδή θα δούμε τον Οκτώβριο που είναι η Γενική Συνέλευση, τι θα έρθουν να πούνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι κατοχυρώνουν φακέλους και στη συνέχεια δεν αναγνωρίζουν τι κατοχυρώνουν. Μάλιστα. Για ποιες υγιεινές διατροφές μιλάμε, για ποια ασφαλή προϊόντα. Μάλιστα. Για πείτε μου εσείς ποια είναι η ασφάλεια του προϊόντος. Ο Σεπτέμβρης... Και η αγροδιατροφική αξία των προϊόντων μας. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν είναι ο μήνας που θα γίνει αυτή η συνάντηση με τους ευρωβουλευτές. Ναι, αν θυμάμαι καλά. Τον Οκτώβριο, κυρία Ντουργεράκη, που έχει καθοριστεί 20 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση. Πριν από το Σεπτέμβριο, έχουμε πει με τον κύριο Λιβανό προχθές που ήρθε και ούτως ή άλλως στέθηκε και στη συνάντηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν είχαν έρθει στην Κρήτη στα Χανιά και με τον Κύπριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στέθηκε το θέμα ως ΑΡΕΠΟ και ως Κύπρο για να είμαστε μέσα σε συνεργασία και συμμαχίες. Είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε αφήσει από την πρώτη μέρα που το ξεκινήσαμε καθόλου. Δεν έχουμε σκοπό να το αφήσουμε και νομίζω στο τέλος θα δείξει το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, όταν εσείς μιλάτε για υποβάθμιση της διατροφικής αξίας των προϊόντων μας, όταν αναφέρουμε το λάδι, όταν αναφέρουμε το μέλι, όταν αναφέρουμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα, να πούμε ότι βάσει αυτής της επισήμανσης ή του συστήματος επισήμανσης, ότι τα δικά μας τα προϊόντα, και δεν είναι μόνο προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, είναι το σύνολο των προϊόντων που έχουν ιδιαίτερη αγροδιατροφική αξία, όλων των περιφερειών τις οποίες εκπροσωπείτε ως Ένωση αυτή τη στιγμή αφού έχετε την Προεδρία, ότι χρήζουν παραπάνω προστασίας. Για παράδειγμα, το λάδι σε ποια κατηγορία θα πάει? Το λάδι θα πάει σε κατηγορία C, τα γαλακτοκομικά μας στη D. Δηλαδή πείτε μου κυρία Δουλγεράκη, ποιος καταναλωτής αργότερα θα μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, θα υπάρχει στο ράφι το προϊόν, θα δει ένα προϊόν που έχει καταταχθεί στην D κατηγορία ή το ελαιόλαδο στη C και θα γυρίσει να πάρει αυτό το προϊόν. Δηλαδή, ποιες υγιεινές και όταν άλλα προϊόντα βιομηχανιών έχουν καταταγεί σε μικρότερες κατηγορίες.